Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε σήμερα να εκθέσει στη δημοσιότητα έγγραφα φωτιά στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Facebook. Τα έγγραφα δείχνουν όχι απλά μόνο την εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία στον τομέα των βιολογικών χημικών όπλων, αλλά και πως η ουκρανική πλευρά έψαχνε στα τουρκικά drones τους φορείς που θα έκαναν τις ρήψεις. Το έγγραφο με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζει απάντηση σε αίτημα της ουκρανικής εταιρείας MotorSik προς τον τουρκικό κατασκευαστή drone Baykar Makina. Οι ερωτήσεις 9 και 10 όμως αξίζουν προσοχή. Απαιτούνται δεδομένα για το μέγιστο σύστημα μηχανισμό ψεκασμού ωφέλιμου φορτίου και αερολυμάτων χωρητικότητας άνω των 20 λίτρων. Με δεδομένο το γεγονός ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας γνώριζε ήδη για την εφαρμογή αμερικανικών στρατιωτικών βιολογικών προγραμμάτων στην Ουκρανία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ζητήθηκαν τα βαρύτερα UCAV ώστε να προσαρμοστούν στο χημικό πόλεμο ψεκασμού ουσιών σε βάθος πάνω από εχθρικό έδαφος. Αυτό φαίνεται να είναι ο λόγος που αποφάσισε η ουκρανική πλευρά να προσφέρει τους κινητήρες στα τουρκικά αεροχήματα.